I'm so, it's begun. A fairy tale of one, a bleeding rose, a mind in pose. I'm so. I'm so, it's begun. A fairy tale of one, bleeding rose, mind in pose. I'm so, it's begun. A journey made for... Έλα, θα κάνατε ένα road trip. Έχουμε κάνει road trip. Έχετε κάνει πού? Μα να έχουμε παίξει όλη την. Εδώ έχουμε παίξει στη Βουλγαρία. Έχουμε πάει road trip στην Βουλγαρία. Έχουμε πάει στη Γερμανία road trip. Έχουμε πάει στη Γερμανία road trip. Έχετε παίξει και στη Γερμανία. Ναι, έχουμε παίξει. Έλα! Μια φορά. Είχαμε πάει να παίξουμε. Άκου, είχαμε πάει να δει το άκρο ανάδοτο τη Γκαντεμιά. Είχαμε πάει ένα Σαββατοκυριακό στη Γερμανία και είχαμε δύο φεστιβάλ να παίξουμε. Σκάμε στο πρώτο φεστιβάλ και τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, είχε χτυπήσει το φεστιβάλ την προηγούμενη νύχτα και είχε. Καταστρέψει μόνο τη σκηνή που θα παίζαμε εμείς. Μήπως ήταν πειραγμένο special effect, πειραγμένο λέγω... από εσάς. Ξέρεις πώς λεγόταν το φεστιβάλ. Hurricane. Ποιος είναι ο ορισμός του rock and roll στις περιοδίες της ζωής? Ο ορισμός του rock and roll, τα απρόοπτα. Νομίζω γενικά δεν μπορείς να βάλεις κάτι σε καλούπι, μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε. Από το να δηλητηριαστείς από κακό φαγητό, κακό σουβλάκι, μέχρι το να... ξέρω εγώ, εμφανιστεί από το πουθενά άνθρωπος και να σε αναγνωρίσει εκεί που δεν το περιμένεις, ας πούμε. Και που βαράνε κλαρίνα να σου πούνε, εσύ δεν παίζεις τους Ιάννα. Ιστορίες που διαβάζουμε, δηλαδή κατά καιρούς. Ναι. Για τα group, μεγάλη. Κύριε παιδί μου, τι είναι το πιο συναρπαστικό στις συναυλίες? Στις συναυλίες γίνεται πάντα. Η έξαψη του κοινού. Η ένταση, ναι. Η ένταση είναι εφιστικό. Η αδρεναλίνη. Κανείς δεν είπε τίποτα για τη φοβερή οδήγηση. Φοβερή οδήγηση. Να σου πω κάτι, είμαστε και οι τέσσερις ζωντανοί. Μάνα μου, αυτό έχει σημασία. Κλεισέ, σε λίγο θα μου πεις να πάω να την κανείς τις πατάτες. Και δεν, αλήθεια, δεν τις έχεις την εντυπωσιακό για το ξεκίνημα. Σπηρέα, προτείνεις κάτι? Ακούω προτάσεις, ναι. Μπορούμε να μου τζώσουμε, ναι. Να μου τζώσουμε όλοι προς μια κατεύθυνση. Ναι. Αλλά προς τον τοίχο δεν είναι κανείς. Θα βγάλουμε το θέμα να μου τζώσουμε. Θα βρει τοίχο. Το θέμα να μου τζώσουμε προς κάπου που να είναι κάποιος. Εσύ τώρα όμως και αυτός πώς να κρίνουμε τι και θα το μου τζώσουμε. Θα πάει αυτή η περίπτωση. Έτσι, πρέπει να παραλίγο να παρκάρουμε σε πεζόδρομο. Και τώρα σε τουαλέτες εδώ στο σπίτι. Ναι, ναι. Έλα με το 3 όμως. Συγχρονισμένοι όμως. Με το 3 ή με το πάμε. Ένα. Το 1-2-3 ή 1-2-3 πάμε. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Πάμε. Με το πάμε. Ναι. Ωραία. Εγώ. Εσύ δικό σου, δικό σου. Εγώ το. Πω, αυτός ο ρόλος μου αρέσει. 1-2-3 πάμε. Let me know festival, η μουσική αλλιώς και η Σιάννα αλλιώς. Κάτι πιάσαμε μια κουβέντα στο αυτοκίνητο για road trip. Πολύ μπερδεμένα μου τα λέγατε. Και είναι juicy ιστορία. Θέλω να μου πείτε κι άλλα. Τι έγινε σε αυτή τη Βουλγαρία, μπορείς να μου πεις? Η φάση με τη Βουλγαρία είναι, καταρχήν έγινε πέρυσι, είναι το πιο πρόσφατο μεγάλο road trip που έχουμε κάνει. Και ήταν η συναυλία στην Βουλγαρία, η οποία είχε κλείσει 4-5 μήνες πριν μας είχαν πει από το φεστιβάλ να μας είχαν καλέσει, τέλος πάντων, και το ξέραμε. Είχε πέσει την ίδια μέρα με την ημέρα που είχε προγραμματίσει ο Νίκος το γάμο του. Ω! Σοβαρά. Ναι. Σοβαρά. Και μάλιστα το. Και πριν πόσο καιρό την έχει προγραμματίσει το γάμο σου? Εγώ τον είχα προγραμματίσει την ώρα που είχε, όταν είχε κανονιστεί η συναυλία. Ήταν μια ημερομηνία, την οποία τότε δεν είχαμε ασχοληθεί, γιατί όχι, ήταν πριν 5 μήνες. Ένα μήνα πριν, αφού μιλάμε με τον Γιώργο και φίλο μας και μάνατζερ μας, μου λέει, ξέρεις, λέει, είναι και η συναυλία, λέει, στις 25. Του λέω, και ο γάμος πότε είναι? Γιώργο, 25 παντρεύομαι. Και όλοι είσαι καλεσμένοι, μου λέει, ναι ρε φίλε μου, λέει, κάτσε να πάρω, λέει, να παίξουμε την άλλη μέρα.
Δεν ήταν διμέρο το φεστιβάλ ευτυχώς. Και κλείσαμε την Παρασκευή. Παίζαμε τη δεύτερη μέρα, μας βάλαν την πρώτη. Οπότε ξεκινήσαμε Πέμπτη από Αθήνα. Την Μπάρτσελον, καλά. Φτάσαμε Πέμπτη βράδυ, κάναμε την, και την Παρασκευή, παίξαμε συναυλία και με το που παίξαμε τη συναυλία, άρον-άρον, φορτώσαμε το βαν, πήγαμε στα σύνορα. Ο Νίκος στη Θεσσαλονίκη πήρε αεροπλάνο για να προλάβει όλες τις ετοιμασίες μαμουσουτού. Το θέμα είναι ότι κάναμε τον Μπάρτσελον μια χαρά συναυλία, οργανωμένα, ωραία τα πράγματα. Όλα αυτά ενδιαφέρουσα πολύ χώρα η Βουλγαρία. Αλλά τη φάση είναι ότι κάναμε τον Μπάρτσελον στη Βουλγαρία, σε ένα χωριό. Υπάρχει πιο τέλειος τρόπος για ένα group. Ήτανε το μεταξύ καλοκαίρι, Ιούνιος, και εκεί ήτανε, είναι χιονοδρομικό το θέρετρο, σε βουνά, και είχε και κρύο. Και το ξενοδοχείο ήταν πεντάστερο, ας πούμε, με σάουνες. Resort. Resort. Σάουνες, σπα, σάουνα, πισίνα, λαδόνα. Έχω και φωτογραφία. Τα δωμάτια ήταν διόροφα διαμερίσματα. Δηλαδή ήταν δύο άτομα σε ένα, φαντάσου, ανά δύο άτομα αντιστοιχούν σε ένα 150 τετραγωνικά διαμέρισμα, διόροφο με εσωτερική σκάλα και τα λοιπά. Με σάουνα, σπα και όλα αυτά. Για το στο Bachelor που κάναμε το βράδυ, πήγαμε σε ένα βουλγάρικο. Το βουλγάρικο δίσκο σκυλάδικο. Το οποίο με το που μπήκαμε μέσα άρχισαν να τραγουδάνε πεγκιζίλια. Ναι. Η βουλγάρα, η τραγουδιάρα έπαιζε ελληνικά. Ήταν καραόκι, ρε παιδί μου. Playback μουσική, αλλά φωνητικά live. Και έμπαινε από κάτω medley σκυλάδικο. Με πίστα πάνω, ξέρεις, πασαρέλα. Αλλά catwalk, κανονικό. Και γύρω-γύρω σκηνικό από γαλλική disco, δηλαδή Daft Punk αισθητική. Mm. Αλλά μέσα σκυλάδικα. Πώς και δεν σε ενέφνευσε να γράψεις κανένα κομμάτι? Βασικά τον ανέβη. Ο drummer μας τζάμαρε πάντως. Ναι. Το πούμε αυτό. Α, υπήρχαν κρουστοί μέσα. Υπήρχαν κρουστοί. Και του πήρε το. Ο οποίος λείπει ο Ιάσονας, να το πούμε. Να στείλουμε και έκανε το σόλο. Ο Σπύρος ανέβηκε στην πίστα μαζί με εδώ. Ναι. Όταν έλειπε. Ήταν Σπύρο στην πίστα. Και μου έκανε τέτοια, ξέρεις και αυτά. Έχουμε φωτογραφίες στο κουμέντα. Βεβαίως. Να τις βάλουμε λίγο κάπως με έναν τρόπο στο βίντεο. Είχα εικόνα προφίλ στο Facebook για πόσο καιρό από το είναι. Α, δεν είναι κρυφές. Όχι. Κάπου υπάρχουν. Αλλά είναι από κινητό, ξέρεις, είναι έτσι low-fi. Καλύτερα. Ναι. Και επίσης ξεχάσαμε, ξεκίνησε το ταξίδι, ήταν σημαντικό, πώς το λένε, επεισοδιακό, γιατί ξεχάσαμε την βαλίτσα του ηχολήπτη μας πίσω. Ο άνθρωπος δεν είχε μια κάλτσα και δεν είχε ένα σόβρακο να αλλάξει. Ξεχάσαμε τα βρακιά. Καρπούζα. Γεια σου, Δημήτρη. Ωραία περνάτε. Ναι, αυτό ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνει αυτό, είναι συνηθισμένο. Κάποιος από εμάς προχωρεί ξεβράκο. Στη Ζήρια Φέστιβαλ, ας πούμε, είχα ξεχάσει εγώ τα παπούτσια μου, δεν πήγα χωρίς παπούτσια. Αν έπαιξε με τα αθλητικά που είχα για το σάμπτσε. Άρα λοιπόν το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος που σας αγαπάει και σας παρακολουθεί. Να μας παίρνει τηλέφωνο και να ξέρει τα νούμερά σας. Ο Νάσος ξέχασε επίσης τα εσωρουχά του. Ναι, και αγόρασε. Και είχαμε πάει και πενταήμερο και πέρα στη Θεσσαλονίκη και έχω σκάσει χωρίς εσώρουχα. Είχε ένα βρακί το οποίο το έκλεινε συνέχεια. Να παρατηρήσουμε ότι ξαφνικά η λέξη σόβρακα έφυγε από τη συζήτηση και έγινε εσώρουχο. Ναι, είμαστε πιο ωραίοι. Ελεγκάν. Και αγόραζα εσώρουχα, παύλα σόβρακα. Βρακιά. Βρακιά, ρε. Βρακιά. Σοβρακοφάνελε. Βρακιά λένε οι άντρε. Αυτά τα βρακιά, ρε παιδί. Το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιο. Το σοβρακί του, ρε παιδί. Όποιο γουστάρει η Άννα, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι με το αυτοκίνητο του να ακολουθάει το road trip. Και να έρχεται και να το ζει από κοντά. Πετάτε και βρακιά από το παράθυρο. Αυτός μια φορά είχε κατουρίσει από το μάνα. Γιατί δεν είχαμε χρόνο και είχε. Είχε σκάσει από το μάνα. Ναι, εντάξει, πες το τώρα, το ξεκίνησε. Είχε κατουρίσει από το παράθυρο εν κινήσει το αμάξι. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και ο πίσω. Όχι, στην Ξάνθη ήταν. Στην Ξάνθη. Είχαμε παίξει, είχαμε βγει, είχαμε πιει. Ξέρεις, ήμουν μέσα στο βάντε να τεχάλω, ρε παιδί μου. Και... Ναι, κανείς δεν τον έπαιζε σοβαρά ότι sky. Λέγαμε εντάξει, πάμε τώρα, πάμε ξενοδοχείο. Την έβγαλε. Έβρεχε κιόλα, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε για κάτι τέτοιο. Έβρεχε κιόλα. Οπότε α βραχεί ο πίσω. Ήταν καλυμμένο. Ναι, ευτυχώς ο πίσω έχει του ευρεχαριστήρες. Δεν ήξερε που ήταν. Καπρίλες μου κάνουν λίγο αυτά. Ωραία, Let Me Know Festival, Alternative Festival. Έχετε τώρα μπροστά το κοινό, σας παρακολουθεί όλα αυτά που λέτε, τα ξέρουν όλοι. Γεια σας κοινό. Σε λίγο θα τους δείτε, πάμε στη σκηνή. Μάλλον, ναι, το κοινό θα σας δείτε. Βασικά, λογικά αυτή τη στιγμή είμαστε και εμείς και βλέπουμε από κάτω. Ναι, εσείς ακούτε μόνο. Γεια σου, Αντώνη.
θέλετε να πείτε κάτι σε κοινό σας και να το δώσετε, ρε παιδί μου, γιατί μετά πάμε να σας δούμε. Θα μας δείτε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας αγαπάμε όλους. Ελπίζουμε να περάσετε όσο καλά περάσουμε κι εμείς. Looking for that perfect